Στην εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή των Ιωαννίνων προτίθενται να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο τα στελέχη της Turkish Airlines, τα οποία επισκέφθηκαν τον Δήμο σε συνέχεια της συνεργασίας που υπήρξε κατά την συμμετοχή αντιπροσωπείας των Ιωαννίνων στην Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης. Στα Γιάννα βρέθηκε η Γενική Διευθύντρια της Turkish Airlines στην Ελλάδα, Γιουλέος Τουρκ, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Active Media και υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και όλη την επικοινωνία της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας στην Ελλάδα, Άκης Τσόλ. Στην σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο μετήχαν ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Νίκος Γκόλας, ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Βασίλης Χίδος, καθώς και ο Δικός Σύμβουλος του Δημάρχου Στέφανος Ζέρβας. Την βούληση για στήριξη της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα επεσήμανε η κυρία Οσδούρκ, σημειώνοντας ότι τα Γιάννενα είναι μια ιστορική πόλη. Εμείς θα προσκαλέσουμε να την επισκεφθούν όλοι οι μεγάλοι tour operators. Το δίκτυο των αερογραμμών μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και μπορούμε να συνδέσουμε τα Γιάννενα με όποιον προορισμό επιλεγεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Είμαστε εδώ πέρα εκπροσωπώντας τις τουρκικές αερογραμμές μετά από πρόσκληση του Δήμου Ιωαννιτών να στηρίξουμε την τουριστική κίνηση της Ελλάδος που όπως γνωρίζετε έχουμε τρεις φορές την ημέρα πτήσεις από Αθήνα προς Κωνσταντινούπολη και μία φορά την ημέρα από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αερογραμμές κλείνουν 65 χρόνια λειτουργία στην Ελλάδα, γιορτάζουν το 65ο έτος της λειτουργίας τους και προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τον Υπουργείο Τουρισμού και τον Τουριστικό Οργανισμό της Ελλάδος. Τα Γιάννενα είναι μια ιστορική πόλη με μεγάλη ιστορία και τουρκικό στοιχείο μέσα σε αυτή. Και είναι ήδη ως ένα σημείο γνωστή, αλλά εμείς θα προσκαλέσουμε και όλους τους μεγάλους tour operator της Τουρκίας να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά την περιοχή έτσι ώστε να μπορέσουν να την προωθήσουν. Οι τουρκικές αερογραμμές έχουν ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα αερογραμμών στον κόσμο. Πετάμε 201 προορισμούς και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουν τα Γιάννενα με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θελήσουμε. Στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία των τουρκικών αερογραμμών στην πόλη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία και έχουν ξεκινήσει έναν πολύ μεγάλο αγώνα για την ανάπτυξη του τουρισμού και φυσικά της εταιρείας τους. Η επίσκεψη στα Γιάννενα και κατ' επέκταση στην Ήπειρο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Συζητήθηκαν διάφορες σκέψεις και αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψή τους θα καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα. Κρατήσαμε ανοιχτό το θέμα των αποτελεσμάτων. Θα κάνουμε κι εμείς κάποιες ενέργειες από τη μεριά μας να μιλήσουμε με τις αντίστοιχες κρατικές μας υπηρεσίες και με το προξενείο στην πόλη και θα έχουμε μία επίσκεψη η οποία θα συνδυάσει και την πρόσκληση που μας απίφθινε η Διευθύντρια με την επίσκεψη που θα έχουμε στην πόλη, θα συνδυάσουμε και συνάντηση με την εταιρεία. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, διότι είναι κάτι το οποίο είναι σε επεξεργασία. Είναι κάτι δηλαδή που θέλει ακόμα μελέτη με πολύ προσοχή. Όμως είναι φανερό ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.